Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε από τα απαραίτητα και χρήσιμα διαφημιστικά μηνύματα στην εκπομπή Επίκαιρα στην Αμερική Τηλεόραση. Με καλεσμένους εδώ στο στούντιο της Αμερικής Τηλεόρασης και με μια συζήτηση γύρω από την τρόξα πολιτική επικαιρότητα, ο κύριος Μάνος Λογοθέτης, πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, και η κυρία Ευγενία Σταθακοπούλου, συντονίστρια της Ομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Για άλλη μια φορά, καλησπέρα και κυρίως για αυτούς που άνοιξαν τώρα τους τηλεοπτικούς τους δέκτες. Είπαμε αρκετά, πιστεύω, ενδιαφέροντα στο πρώτο σημείο της εκπομπής. Δεν ξέρω αν ήθελε να ξεκινήσει ο κύριος Λογοθέτης από την εσωκομματική παρέμβαση που έκανε η κυρία Σταθακοπούλου στο τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής. Δεν το ξεχάσατε. Όχι, δεν το ξέχασα. Εντάξει, δεν είναι. Μεσολάβησε λίγος χρόνος, αλλά νομίζω ότι κοιτάξτε, γιατί έχει λίγο ένα ενδιαφέρον και αυτό, τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας. Έχει. Αν και έχει μικρό ενδιαφέρον σε σχέση μπροστά στα εθνικά θέματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και τα οποία καλείται να λύσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Εμείς ξέρετε ότι έχουμε έναν ενεργό διάλογο αυτή τη στιγμή. Μόλις χθες είχαμε επισκέψεις από την Αθήνα, τον κύριο Πλακιωτάκη, τον κύριο Ζωγράφο από το κόμμα. Κάνουμε τον νοσοκομματικό μας διάλογο. Κυρίαρχα προσπαθούμε, και αυτό είναι πρωτόγνωρο για μας, να συζητήσουμε εσωτερικά το τι έφταιξε. Και σας είπα τη δικιά μου θεώρηση. Νομίζω ότι απομακρυνθήκαμε από το βασικό στόχο της πολιτικής, που είναι το να μπορείς να μιλάς με τους πολίτες με έναν τρόπο όχι αυστηρό και όχι σαν να τους μαλώνεις. Δηλαδή, θεωρώ ότι πρέπει να εξηγείς, πρέπει ακόμα και αν πιστεύεις ακράδαντα ότι έχεις δίκιο, να το εξηγείς αυτό, γιατί μπορεί να μην είναι αντιληπτό σε όλους, να του λες τις δυσκολίες. Άκουσα σε αγαπητή φίλη Ευγενία να λέει για εχθρικό περιβάλλον. Δεν είχαμε κι εμείς φιλικό περιβάλλον. Mm. Κανείς όταν διαπραγματεύεται δεν μπορεί να κρατήσει μια φιλική στάση, γιατί εξυπηρετεί δικά του συμφέροντα και θεωρεί ότι αν κρατήσει μια φιλική στάση μπορεί και να χάσει από τα δικά του συμφέροντα. Άρα εχθρικό ήταν και το περιβάλλον. Θα σας πω ότι ήταν πολύ εύκολο να κλείσει, αν θέλετε, με υποχώρηση της άλλης πλευράς, αν ήταν η καλή κυβέρνηση Σαμαρά, η συμφωνία και να μην οδηγηθεί. Σαν να πάω στη λογική που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι οδηγήθηκε η κυβέρνηση στο να κάνει εκλογές γιατί έβλεπε ότι δεν κλείνει η συμφωνία και δημιούργησε ένα πλαίσιο σκληρό. Αυτοί οι φίλοι μας γιατί δεν μας στήριξαν, αν ήταν τόσο φίλοι? Είδαν οι άνθρωποι ότι το κλίμα είχε αλλάξει, ότι κάποια στιγμή θα κληθούν να κυβερνήσουν, να μπορέσουν να βρεθούν σε μία, αν θέλετε, διαπραγμάτευση με το ΣΥΡΙΖΑ που ήταν η επόμενη κυβέρνηση και οδήγησε τα πράγματα στη ρήξη για να έρθουν οι εκλογές, να έρθει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και να έρθουν μπροστά τους να διαπραγματευτούν για να μην έχουν μια παραπληρολογία. Να έρθουμε εμείς να διαπραγματευτούμε αντί για εσάς. Μπορεί. Βλέποντας ότι εσείς μπορεί να είστε το μέλλον. Εγώ σας λέω ένα άλλο σενάριο. Πολιτική σενάρια κάνουμε. Υποθέσεις εργασίας. Μπορεί να μην τους αρέσει ή μπορεί και να τους αρέσει. Εγώ μέχρι τώρα βλέπω το εξής και εδώ θέλω να υπάρξει μια κουβέντα. Εμείς έχουμε υποχωρήσει, όταν λέω εμείς σαν κράτος, από τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Στην κατάργηση του ΕΝΒΙ, ας πούμε. Mm-hmm. Υποχωρήσαμε εκεί. Υποχωρήσαμε όσον αφορά το σκίζο, το μνημόνιο, το διαγράφω με ένα νόμο, με ένα αυτό. Ποιος υποχωρήσαμε ποιοι λέτε? Γενικώς, σαν εθνική γραμμή. Δεν έχουμε σκίσει το μνημόνιο εδώ και 3 μήνες. Oh. Δεν το έχουμε βγει από αυτό. Δεν έχουμε καταργήσει τον ΕΝΦΙΑ ακόμα. Ναι. Είπαμε ότι θα ισχύσει και το 2015. Αυτό λέω. Δεν έχουμε προχωρήσει σε οριστική ρήξη όσον αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις. Ίσα-ίσα τη συζητάμε. Θα τα πούμε όλα. Ορίζουμε ως αγκάθια τα εργασιακά, τα οποία ήταν αυτά τα οποία ήταν αγκάθια και οδήγησαν και στη πτώση της κυβέρνησης. Ήταν το περίφημο Μέλι Χαρδούβελη. Δηλαδή δεν έχουμε συζητήσει για τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, το οποίο είναι πολύ απλό πράγμα για να το εξηγήσουμε. Γιατί το λέμε η πολιτική, η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, και δεν καταλαβαίνει κανείς. Λένε απ' έξω ότι ξέρετε κάτι, όσον αφορά τις επικουρικές συντάξεις, θα δίνετε επικουρικές συντάξεις όσα λεφτά έχετε. Όταν έχετε. Και εμείς λέμε. Ναι, μηδενικό έλλειμμα. Δηλαδή όσα έχετε στο ταμείο, αυτά θα δίνετε και επικουρικές. Έτσι. Ναι. Εάν θέλετε, εμείς λέμε ότι δεν θέλουμε να δίνουμε με μηδενικό έτσι, έλλειμμα, ναι, θέλουμε να δίνουμε παραπάνω και θέλουμε να τα βάζουμε από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ναι. Αυτό λέμε. Να επιχορηγούμε δηλαδή τα ταμεία από το κράτος, από τα λεφτά των φορολογουμένων, να βάζουν παραπάνω επικουρικές συντάξεις. Οι ξένοι λένε όχι, και αυτή είναι η περιβόητη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Και σε αυτό ακόμα έχουμε κουβέντα. Δεν έχουμε καταλήξει. Θέλω να μου πει λοιπόν, κ. Σταθακοπούλου, πολλά έχω ανοίξει πάρα πολλά. Λέω λοιπόν το εξής. Εμείς λοιπόν, σαν χώρα, από τις προεκλογικές δεσμεύσεις της εκλεχθήσας κυβέρνησης, πήγαμε πίσω στο ότι μαζέψαμε κάποια πράγματα. Τι έχουμε κερδίσει στη διαπραγμάτευση αυτή με τους ξένους, μπορείτε να μου πείτε? Όπως πολύ καλά είπατε στην αρχή, έχουμε κερδίσει χρόνο, έχουμε κερδίσει το να μην μπούμε σε αυτές τις κόκκινες γραμμές που θα τις πω βέβαια και εγώ λίγο διαφορετικά από εσάς, οι οποίες έχουν να κάνουν με τον κόσμο της εργασίας, από τον οποίο βέβαια, όπως γνωρίζετε κύριε Λογοθέτη, έχουμε εκλεγεί. Ναι. Και βεβαίως, όπως γνωρίζετε, ταυτόχρονα ξέρουμε ότι. Και από τον κόσμο των ανέργων έχετε. Ναι, ακριβώς. Και τις εργασίες, αυτό εννοώ για μένα, των ανθρώπων που θα θέλαν να μπουν δηλαδή σε μια δουλειά και των επισφαλώς εργαζόμενων. Λοιπόν, δεν μπορούμε, καταρχήν δεν είναι
δικό μας, ας πούμε, γυνάτι, το ότι δεν θέλουμε να απολυθεί παραπάνω κόσμος, και δεν είναι δικό μας γυνάτι το ότι δεν θέλουμε να μειωθούν οι μισθοί και οι συντάξεις, και ότι θέλουμε να οδηγηθούμε σταδιακά με κάποια μέτρα που ξέρετε ότι η κυρία Αντωνοπούλου μπορεί να το κάνει αυτό, και εκεί πάμε και με τα ΕΣΠΑ που πάμε πριν. Δεν θέλουμε λοιπόν να αυξηθεί άλλο η ανεργία. Αντίθετα, θέλουμε τουλάχιστον σταδιακά να ενταχθεί κόσμος για να υπάρχει ανάκαμψη στην πραγματική οικονομία. Λοιπόν, είναι περίεργο αυτό που συμβαίνει στη νεοφιλελεύθερη Ευρώπη, και θα το παραδεχτείτε κι εσείς, φαντάζομαι, ότι από τη μια μας ζητούν να αποπληρώσουμε τα χρέη μας, ας το πούμε έτσι. Δεν κάνουμε καθόλου κουβέντα για αυτό που κάνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή σε σχέση με το χρέος. Μας ζητάνε λοιπόν να αποπληρώσουμε τα χρέη μας, ενώ την ίδια στιγμή μας κόβουν τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε εμείς να αναπτυχθούμε για να μπορέσουμε να αποπληρώσουμε τα χρέη μας. Είναι δηλαδή μια μέγενη τρελή, η οποία λέει θα πάρεις χρήματα μόνο εφόσον διαλύσεις την κατώτερη ή τη μεσαία τάξη, τη μεσαία κυρίως, εκείνη που έχασε τη Νέα Δημοκρατία κοινωνιολογικά και το ξέρετε, και για τα υπόλοιπα δεν με νοιάζει. Τους άλλους τους αφήνεις στο απειρόβλητο, για να μιλήσουμε για τη φορολόγηση, γιατί μπαίνει τώρα το νομοσχέδιο, και διαλύεις τον κοινωνικό ιστό και την κοινωνική συνοχή, μιας και λέγαμε πριν και για τα εγκλήματα που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό. Λοιπόν, εμείς λοιπόν λέμε κόκκινες γραμμές το εργασιακό, και δεν το λέμε έτσι γιατί είμαστε ρομαντικοί, γιατί ξέρουμε ότι οι δυνάμεις της εργασίας μπορούν να βοηθήσουν αυτόν τον τόπο. Είμαστε με αυτούς. Τελεία. Λέμε όχι άλλη μείωση της συντάξης, γιατί όπως γνωρίζετε, πάμε πραγματικά. Ο παππούς και η γιαγιά έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή με την ελάχιστη σύνταξη που έχουν, δυστυχώς, έτσι καταντήσαμε στην Ελλάδα το μνημονίο του 2015, να μην μπορούν να βοηθήσουν έστω τα παιδιά τους, τα οποία χρειάζονται βοήθεια. Υπάρχουν οικογένειες που γνωρίζετε που ζουν με τις συντάξεις των γονιών τους. Λοιπόν, αν μειωθούν αυτές οι συντάξεις, όχι μόνο δεν θα έχουν καλά γεράματα, θα έχουν και μια δυσκολία στο να κρατήσουν έστω μια κοινωνική συνοχή που, όπως σας είπα, προσπαθούμε με το νομοσχέδιο της ανθρωπιστικής κρίσης να την βελτιώσουμε. Λοιπόν, άραγε, κόκκινες γραμμές είναι τα εργασιακά, κόκκινες γραμμές είναι και η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων. Και σήμερα έλεγε ο Σκουρλέτης και χτες ο Πάνος ότι δεν γίνεται, δηλαδή είναι τρέλα αυτό που λένε στην Ευρώπη, ενώ αυτοί οι ίδιοι τις έχουν συλλογικές συμβάσεις. Γιατί η Ελλάδα την είναι μπανανία, Πακιστάν, με ποια λογική? Άραγε έχουν σκοπό να φέρουν εδώ επιχειρήσεις χωρίς συλλογικές συμβάσεις, να γίνεται το έλα να δεις και να είμαστε στο τύπου Βουλγαρίας. Ας πούμε, ξέρετε ότι η μεγαλύτερη εχθρή μας στο Eurogroup είναι οι χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, γιατί έχουν υποστεί όλα αυτά τα δεινά. Γιατί και θέλουν και αυτοί, όπως αυτοί παίρνουν 300 και 400 ευρώ, να πάει εκεί η Ελλάδα. Λοιπόν, υπάρχει μια φοβερή αντίσταση από το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό το λόγο κρατάμε πολύ στενά τη σχέση μας με την εργασία. Πάμε παρακάτω, και το ασφαλιστικό βέβαια είναι μέσα σε όλο αυτό, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Είπατε για τις ιδιωτικοποιήσεις. Ναι, το ξέρω. Και γνωρίζω ότι συζητάμε πια, ειδικά, ας πούμε, σας λέω και ένα νέο στον αέρα, ότι σε σχέση με τον ΟΛΠ κοιτάμε να ξαναδούμε την συμφωνία και πάμε στο 51%. Αλλάζουν οι όροι για την πώληση του ΟΛΠ, 51% να απολυθεί, και προχωράμε και σε υπόλοιπες βελτιώσεις πάνω στη συμφωνία. Με την Κόσκο. Προς όφερ... Να, θα σας πω και γι' αυτό. Με την Κόσκο. Θα προειδοποιήσει η Κόσκο να μην πειράξει. Το ξέρω. Με την Κόσκο επίσης υπάρχει μια τέτοια διάθεση. Δεν σας λέω κάτι που δεν γίνεται. Σας λέω ότι τώρα αλλάζουν οι όροι για τον ΟΛΠ. Όμως, κυρίως αυτό που εμάς μας αφορά εδώ σε ΑΣΑΜΟΣ είναι τα αεροδρόμια. Η οποία συμφωνία ακόμα δεν έχει κλείσει, αλλά να ξέρετε ότι μέσα στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και εκτός, αυτό το κίνημα που είχε αναπτυχθεί, θα υπάρξει και υπάρχει ήδη μεγάλη πίεση, ούτως ώστε να μην περάσουμε στην πώληση των αεροδρομίων, ειδικά με τον επαχθή τρόπο που έγινε με τη Fraport, γιατί όπως γνωρίζετε τα πήρανε κοψοχρονιά. Διεθνής διαγωνισμός έγινε, ναι, και έδωσε τριπλάσια τιμή από ό,τι δώσαν οι ανταγωνιστές. Αλλά αξίζουν πολύ παραπάνω, να το ξέρετε. Αυτό είναι μια άλλη εκτίμηση. Επίσης τώρα η Fraport γυρνάει και λέει δεν δόθηκαν ακόμα, δεν έχει επικυρωθεί η συμφωνία. Το ξέρω καλά από το Συμβούλιο της Επικρατείας και υπάρχουν προσφυγές. Αλλά τώρα η Fraport γυρνάει και μας λέει, δεν ξέρω αν το ξέρετε, γιατί εγώ είμαι σε αυτή την πρωτοβουλία και έχω σοβαρή ενασχόληση με το ζήτημα, και λέει εντάξει, να σας δώσουμε το ποσοστό κάπως έτσι σαν τον ΟΛΠ, αλλά να μας φτιάξετε τα αεροδρόμια, δηλαδή να τα αγοράσουν, και εμείς ενώ τα έχουν αγοράσει θα φτιάξουν. Τέλος πάντων, δεν ξέρουν τι ζητάνε. Πάντως σε αυτό το κομμάτι είμαστε σε μία διαβούλευση. Ναι. Υπάρχει αντίσταση, δηλαδή, και μέσα από το κόμμα γι' αυτό. Σας το λέω ξεκάθαρα. Δηλαδή, ποιο είναι το θέμα εδώ? Το θέμα είναι ότι τα δώσαμε με λίγα λεφτά ή δεν θέλουμε να τα δώσουμε καθόλου? Και τα δύο. Δηλαδή, είναι και τα δύο. Γιατί τα θεωρούμε. Δεν δηλαδή τα δώσαμε αυτό, με λίγα και να. Ελάτε εδώ να μας δώσετε περισσότερα και πάρετε. Και τα δύο. Ένα είναι το κόστος, ας πούμε, και επαναπαραγματεύεται η τιμή, ναι, να δούμε τι γίνεται, γιατί πήγανε τόσο, κατά τη γνώμη μας,
χαμηλά οι τιμές. Ναι. Και το άλλο είναι ότι στην ουσία, ναι, βεβαίως δεν θέλουμε να τα δώσουμε, διότι εμείς. Εάν δεν θες να τα δώσεις, λες ότι παιδιά, συγγνώμη, λάθος, αφήστε τα. Ακούστε με λίγο. Εγώ θα σας πω την αλήθεια, όπως είπε και ο Τσίπρας. Ναι. Είναι ένα κομμάτι της διαπραγμάτευσης αυτό. Ναι. Δηλαδή, παίζεται εκεί πολύ μεγάλο θέμα για το τι θα κερδίσουμε και τι θα χάσουμε. Εννοείται ότι δεν μπορούμε να τα κερδίσουμε όλα. Αυτό είναι αλήθεια. Βεβαίως, είναι πολύ δύσκολο για μια αριστερή κυβέρνηση να διαπραγματεύεται πολύ σε αεροδρομικό. Εννοώ ότι η κυρία Μέρκελ και όλοι ζητούν τι ιδιωτικοποιήσει αυτό. Δηλαδή ότι οι ιδιωτικοποιήσεις είναι κάτι το οποίο μπαίνει στο τραπέζι της ανταλλαγής, δηλαδή δώστε μας τα λεφτά για να ισορροπήσει η οικονομία, σας δίνουμε τις ιδιωτικοποιήσεις. Δεν πάει μόνο δώστε μας τα λεφτά, μιλάω για την πλήρη συμφωνία που θα έρθει. Η πλήρη συμφωνία. Που λέει στο κλείσιμο δηλαδή αυτή τη αξιολόγηση και όλη αυτή τη πορεία. Άρα δηλαδή προ τα σας αφήνουμε τα εργασιακά, αλλά δώστε μας. Δίνω το αεροδρόμιο τη ΣΑΜΟ. Δίνω τα αεροδρόμια, τον ΟΛΠ και όλα αυτά. Μα δεν το ξέρετε αυτό, το γνωρίζετε. Ότι στην ουσία στις διαπραγματεύσεις λένε κάνετε εντάξει με τα εργασιακά, ίσως σας τα αφήσουμε, ίσως γιατί πάλι είναι και πάρα πολλοί, ας πούμε, τα θέλουν όλα δικά τους. Σας αφήνουμε τα εργασιακά, σας αφήνουμε το ασφαλιστικό, αλλά πρέπει να μας δώσετε όχι μόνο τα αεροδρόμια. Μιλάμε για ό,τι έχει ξεκινήσει για ιδιωτικοποίηση. Υπάρχει μια αντίσταση εκεί της κυβέρνησης και μια διευθέτηση των πραγμάτων. Και όσον αφορά το φορολογικό, σε αυτή την πορεία είμαστε εντάξει, συμφωνούν για την πάταξη φοροδιαφυγής, είναι ένα από το τέταρτο σύμφωνο. Αλλά αυτό δεν διαφωνεί κανένα. Νομίζω ότι όσο χρονών είμαστε και οι τρεις μας, είμαστε σχεδόν. Όλοι λέμε αυτό. Ναι, το ξέρω. Εγώ πιστεύω, προσωπική μου γνώμη, αλλά όλοι το ξέρουμε, ότι η φοροδιαφυγή θα είναι ένα μέτρο που θα αποδώσει πολύ αργότερα η πάταξη. Δεν είναι κάτι και. Δεν είναι άμεσο. Δεν είναι άμεσο, αλλά είπαμε λίγο κάποια πράγματα για τα καύσιμα. Αν θέλετε, μπορούμε να τα πούμε ότι θα αρχίζει τώρα το επόμενο νομοσχέδιο που κατεβαίνει. Αφορά την πάταξη, την επέκταση των συστημάτων ελέγχου. Τώρα κατεβαίνει αυτή τη στιγμή. Επέκταση των συστημάτων ελέγχου εισρώων εκρών σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού. Σε όλη την αλυσίδα. Ωραία. Γενική απογραφή των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται και, και προσθήκη ιχνηθέτη, ας πούμε, στα καύσιμα. Αυτό υπάρχει. Εντάξει, δεν υπάρχει σε όλους. Τώρα θα λέμε τα αυτονόητα. Η προσθήκη ηχνηθέτη είναι το πρόβλημα. Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να σας πω κάτι, κύριο Λογοθέτη, το οποίο είναι και επίκαιρο. Ναι. Γιατί σήμερα ψηφίζεται το νομοσχέδιο Κατρούγκαλου για τη δημόσια διοίκηση. Υπήρξε τόσο αποψήλωση των δημοσίων φορέων, ειδικά των ελεγκτικών, πραγματικά ειδικά εκεί και δεν ξέρω γιατί, που ήταν τόσο δύσκολο να γίνουν οι έλεγχοι και σε αυτό το κομμάτι αλλά και σε άλλο, όπως και στο ΣΕΙΠ, ας πούμε, που ξέρω εγώ, που είναι τρομερό. Δηλαδή, υπήρχαν επιχειρήσεις και ΔΟΗ, και ΔΟΗ και ΣΔΟΗ, που δεν είχαν υπαλλήλους. Λοιπόν, σκοπός μας είναι σιγά σιγά όλα αυτά να ξαναστηθούν από την αρχή, διότι, κοιτάξτε, να δείτε, θα πρέπει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να λειτουργήσουν. Αν εννοείται για τους υπαλλήλους ότι δεν ρωτοποιούνται. Σας υπενθυμίζω ότι οι πολίτες της ΣΑΜΟ έχουν βγει δύο φορές στον δρόμο να διαμαρτυρηθούν για το ΣΔΟΕ. Καλά. Για τον έλεγχο του. Να μην κάνει ελέγχο στο ΣΔΟΕ, δηλαδή. Δεν ξέρω. Εγώ να πω κάτι άλλο. Εγώ σας υπενθυμίζω ότι έχει βγει. Θα πρέπει λοιπόν να αρχίσουμε να λέμε όχι ποιο είναι το ευκταίο, αλλά ποιο είναι αυτό το οποίο εμείς υποστηρίζουμε. Θα σας πω το εξής. Ωραία. Να πω το εξής. Όσον αφορά τη ΣΔΟΕ. Υπήρξε μια κατεύθυνση ότι δεν πρέπει πλέον ο έλεγχος ή η διασταύρωση ή η λειτουργία των ΔΟΗ να είναι ανθρωποκεντρική. Ναι. Ξέρετε ότι έγινε ψηφιοποίηση, υπήρξε η καλή λειτουργία του τάξης, η διασταύρωση των στοιχείων γίνεται ηλεκτρονικά. Όποτε το θυμόταν δηλαδή. Αυτό θα το συζητήσουμε. Αλλά να πούμε γιατί έγινε η μείωση, όπως λέμε, των εφορίων. Γιατί υπήρξε η θεώρηση, που ήταν και σφαλμένη, να το συζητήσουμε. Αλλά είναι κουβέντα επί πραγματικής βάσης. Πραγματικής βάσης. Η οποία λέει ότι όσο υπήρχε ανθρώπινος παράγων, υπήρχε και αύξηση της διαφθοράς. Όχι σε όλους, αλλά ποσοστιαία. Όταν λοιπόν. Υπόθηκε αυτό, βρέθηκε ότι ο καλύτερος τρόπος είναι η ηλεκτρονική διασταύρωση με την εμφάνιση των στοιχείων κτλ. Και έτσι μειώθηκε ο αριθμός των ανθρώπων που δούλευαν στις περιφερειακές ΔΟΗ και συγκεντρώθηκαν στις κεντρικές ΔΟΗ όπου γινόταν η διασταύρωση. Άρα, δηλαδή, για να μπω λιγάκι στη λογική σας, μειωθήκαν οι διασταρμένοι, γιατί και πάλι υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας στην διασταύρωση. Αυτό που μειώθηκε, αυτό που ήταν η επιδίωξη να μειωθεί ήταν η καθημερινή επαφή του πολίτη με τον εφοριακό. Να μην υπάρχει αυτή η ανάγκη. Γιατί δυνάμει κάθε εφοριακός είναι διασταρμένος. Ακριβώς. Γιατί από την αρχή να θεωρεί. Αυτό, ακούστε, όλα στην πολιτική είναι με βάση κάποιο σκεπτικό. Ναι. Λέγαμε για τα αεροδρόμια. Νομίζω ότι εγώ, ούτε η Ευγενία μου, ότι είμαστε ειδικοί επί των αεροδρομίων. Κάποιες εισηγήσεις γίνονται με βάση
εισηγήσεις κινούμαστε, εκτιμούμε σενάρια και λέμε ότι αυτό κατά πώς το εκτιμάμε είναι καλύτερο. Εάν συζητήσουμε για τις ΔΟΗ, οι μισοί από εμάς θα πούνε ότι ξέρεις κάτι, εγώ θέλω να βλέπω τον εφοριακό μου και να πηγαίνω χειρόγραφα τη δήλωσή μου, να τη γράφω στο χέρι, να τη δίνω στο χέρι στον άνθρωπο, να τη συζητάω ενδεχόμενα, θέλω το δικό μου εφοριακό να έχω και μια κουβεντούλα κτλ. Οι άλλοι μισοί θα πούνε ότι ξέρεις κάτι, καλύτερα είναι να την καταθέτει ηλεκτρονικά, να μην βλέπω καθόλου τον εφοριακό μου, να μου έρχεται μία απόδειξη στο σπίτι, να την πληρώνω και να τελειώνω. Δεν μίλησα για αυτό. Είναι θέμα θεώρησης. Κύριε Λογοθέτη, δεν είναι θέμα θεώρησης. Είναι θέμα πολιτικής. Εγώ δεν μίλησα για αυτό. Πρέπει να εξυγχρονίζεις. Πρέπει να εξυγχρονίζεις το σύστημα. Και τη συνταγογράφηση ηλεκτρονική. Ξέρετε ότι πρέπει να εξυγχρονίζεις το σύστημα. Αλλά δεν μπορεί να γνωρίζει και του πολίτε. Οι καριώτε όμω που έρχονται εδώ στη ΔΟΗ δεν είναι. Να σα δώσω ένα άλλο παράδειγμα πολύ πιο απλό. Όλοι οι συνταξιούχοι προμηθεύονται μια κάρτα από την τράπεζά του για να παίρνουν τη σύνταξή του από τα ATM. Και όμω πάνε, πάνε και κάθονται στον Κισέ γιατί θέλουν αυτή την ανθρώπινη επαφή. Αυτή είναι η κουλτούρα. Πρέπει να εξυγχρονίζει, επαναλαμβάνω, τον δημόσιο τομέα, αλλά δεν μπορεί να μην λαμβάνει υπόψη σου και τι ιδιαιτερότητε των ανθρώπων και τι ανάγκε του. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Κύριε Σβανιά, αυτό που είναι η πολιτική δεν είναι να μην λαμβάνει υπόψη τι ανάγκε του ανθρώπου ή του συμπολίτη σου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τις αποδέχεσαι ως είναι και να μην βοηθάς ή να μην συνδράμεις την πρόοδο. Ναι. Θα σας υπενθυμίσω ότι μία εικοσαετία πριν ένα κυρίαρχο κοινωνικό ζήτημα ήταν το μη πτύεται δημοσίως. Ναι, υπήρχαν και οι περιοχές. Υπήρχαν και ταμπέλες που μπαίνανε σε δημόσιους χώρους γιατί μέχρι τότε ήθιστε οι Έλληνες να πτύουν δημοσίως. Ναι. Αυτό τι σημαίνει, ότι επειδή η κουλτούρα ήταν τέτοια, θα έπρεπε να παραμείνει μια κοινωνία ή να γαλουχίσουμε τα παιδιά μας σε αυτό? Κύριε Λογοθέτη, θα πρέπει να καταβάλουμε, να σου το πω γιατί είναι η και λίγο γλαφυρό αυτό, να το πω αλλιώς. Μία από τις μεγαλύτερες δημόσιες καμπάνιες υγείας ήταν για την Τεριδόνα. Να. Τι έπρεπε, επειδή οι άνθρωποι δεν συνήθιζαν να βουρτσίζουν τα δόντια τους, να σταματήσουμε να μην λέμε ότι πρέπει να βουρτσίζεις τα δόντια σου? Ναι. Η τάση παγκόσμια ήταν να βουρτσίζεις τα δόντια σου και να έχεις καλύτερη σωματική υγιεινή. Το κράτος οφείλει να κινηθεί προς την πρόοδο. Να απολύνται περισσότερο στον οντόκρεμο. Παιδαγωγικά. Εκεί λοιπόν μπαίνει τώρα το αν θέλετε, το από κάτω και λέει: ναι, είδες, εξυπηρέτησες τα συμφέροντα των εταιριών που πουλάνε οντόκρεμες και οντόκουρτσες. Λοιπόν, καλά. Ναι, αλλά η στοματική υγιεινή καταρχήν εξυπηρετεί τα συμφέροντα δικά σας. Εντάξει, εννοείται. Λοιπόν, εντάξει, αυτό είναι το παράδειγμα. Μην το ανοίξουμε. Δεν είναι καταρχήν, έτσι. Το παράδειγμα πάμε. Είναι λάθος. Δεν είναι αναφορικό. Εγώ δεν γιατί? Μίλησα γι' αυτό. Ωραία. Λοιπόν, γιατί μιλήσατε? Ακούστε λίγο, μιλάτε για ανάγκες. Οι ανθρώπινες ανάγκες, μάλιστα πιάνετε και την ειδικότητά μου. Είναι καταρχήν καθένας ξέρει καλύτερα γι' αυτόν ποιες είναι οι ανάγκες του. Έτσι, και σωστό. Τις... Και δεύτερον, το κράτος δεν είναι στη θέση παιδαγωγού να αλλάζει την νοοτροπία. Υπάρχουν ενδιάμεσες δομές, αυτές οι συλλογικότητες που η ρημάδα, η πολιτική της δεξιάς της αδιαφορεί. Δηλαδή, συλλογικότητα είναι ο Δήμος, συλλογικότητα είναι η κοινότητα, συλλογικότητα είναι τα σωματεία. Εννοείται ότι ο καθένας μπορεί να του κατεβάσει οτιδήποτε, αλλά αν ενταχθεί σε ένα πλαίσιο, δηλαδή μπει σε ένα δημοτικό κατάστημα, έχει σχέση με τον δήμαρχό του πιο καλή, και θα μιλήσουμε και για τον Καλλικράτη, αν θέλετε, μια και εδώ πέρα ενδιαφέρει. Κατεβαίνει τώρα, ναι, η αλλά δεν έχει χωροταξική με χωροταξικές αλλαγές. Θα έχει, λοιπόν, όχι προς το παρόν, ρυθμιστικές. Όχι, ναι. Θα έχει μετά, γιατί θα γίνει μια μεγάλη διαβούλευση με το τμήμα, θα σας τα πω και αυτά. Λοιπόν, αλλά λοιπόν, δεν μπαίνει στον καθένα ως μονάδα. Καταρχήν, μιλάς με συλλογικότητες, οι οποίες βεβαίως, όταν εντάσσεται μέσα σε μια συλλογικότητα κάποιος, που το ξέρετε και εσείς από το κόμμα, αρχίζει και καταλαβαίνει. Και βελτιώνει τη θέση του, ας πούμε, απέναντι στον εφοριακό, απέναντι στον ίδιο αυτό που μαζεύει τα σκουπίδια. Εννοείται ότι δεν θα είναι παράλογες οι αιτήσεις εάν μπουν σε ένα κοινό πλαίσιο, σε ένα κοινό καλό. Αυτό που διαφεύγει από τη δεξιά διακυβέρνηση είναι ότι ο κόσμος, όταν είναι ενωμένος και θέλει να προχωρήσει, τότε ξέρει τι θέλει. Πραγματικά ξέρει τι θέλει. Και δεν είναι, ξέρετε, αυτή η έννοια των τεχνοκρατών, ότι γνωρίζουν καλύτερα, γιατί τα έχουν μελετήσει και έχουν κάνει έρευνες. Μπορεί να μας βοηθάει εμάς τους επιστήμονες, αλλά στο επίπεδο το κοινωνικό πολλές φορές βγαίνει φάουλ. Όπως για παράδειγμα, γιατί να μην ακούσει κανείς αυτό που είπαμε πριν,
το αίτημα των εδώ εμποροβιοτεχνών για τα χρέη τους το χειμώνα. Γιατί να μην ακούσει κανείς τον Ικαριώτη, γιατί η Αθήνα το ξέρετε είναι ένα τέρας, έτσι, ότι, που δεν μπορεί να έρθει στην εφορία να κανονίσει τα πράγματά του και τα έξοδά του και οτιδήποτε και δεν ξέρει και οικοποιούται. Θα πρέπει λοιπόν ένα κράτος, γιατί το κράτος πηγάζει από εμάς, δεν πηγάζει από κανέναν απέναντι, να ακούει και να φουγκράζεται και να συμπεριλαμβάνει όσο δυνατόν περισσότερο και την εξαίρεση. Δεν είπε, εγώ είμαι καθόλου κατά του τάξη της διαφάνειας, σας τα ξαναλέω, της συνταγογράφησης. Μάλιστα θα σας πω και ένα νέο, αυτό που συζητιέται σίγουρο είναι αυτό με τις credit card ή κυρίως όχι τις credit, debit card, δηλαδή χρεωστικές κάρτες, όχι κάρτες πιστωτικές για τη φοροδιαφυγή. Το ξέρω ότι οι μαγαζάτορες διαφωνούν και έχουν πρόβλημα για τα 70 ευρώ και πάνω, ναι, λέγαμε, για τα νησιά. Όμως, τώρα συγχωρέστε με, αλλά το πιο απλό πράγμα που έχεις να κάνεις είναι να σπάσεις την απόδειξη 35 λοιπόν, και 35. Αυτά μου τα έχουν πει, ναι, εντάξει, δηλαδή αυτό το ξέρω ότι ισχύει, αλλά κοιτάξτε να δείτε, θα είναι ήδη ένα εμπόδιο και θα είναι, αυτό τώρα εδώ πάμε στην αλλαγή νοοτροπίας. Θα πρέπει λοιπόν ο καταστηματάρχης να καταλάβει ότι μέσω αυτού του πράγματος δημιουργεί πρόβλημα στην ίδια του τη ζωή. Αλλά αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα στην Ελλάδα, να την πιάσουμε. Που δεν μπορούν να πάρουν κάρτες από τράπεζες, τι θα γίνει. Δεν είπα credit card. Δηλαδή αυτή η μισθοδοσία. Αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο θα το δούμε εξ αρχής και όπως επίσης θα δούμε και το κομμάτι. Αυτοί που δεν έχουν εισόδημα. Αυτοί που δεν έχουν εισόδημα, εννοείται. Όχι εισόδημα. Αυτοί που δεν μπορούν να έχουν συναλλαγή με την τράπεζα γιατί είχαν στο παρελθόν και έχουν κοκκινιστεί πλέον. Έχουν μπει στο τηρεσία, έχουν προβλήματα. Η credit card είναι άλλο. Πιστωτική εννοείται που δεν έχω ούτε εγώ γιατί δεν θέλω. Και γιατί την έκοψα. Αλλά και η debit card είναι χρεωστική, που σημαίνει όσα χρήματα θα βάζουμε όσα χρήματα θα πληρώνεις με αυτό. Θα τη χορηγήσετε εσείς η κυβέρνηση. Η τράπεζα δεν τη χορηγήσετε. Στην Ευρώπη γίνεται αυτό. Στην Ευρώπη όλος ο κόσμος λειτουργεί με τα χρήματα που έχει στην τράπεζα. Δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να βγάλουν κάρτες, σας το ξαναλέω. Χρεωστική, όχι πιστωτική. Λοιπόν, χρεωστική. Θέλετε να κάνω εγώ τους τέλεχους του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να τελειώσω λίγο γιατί... Έρχεται η κυβέρνηση εδώ και εξυπηρετεί τη ρευστότητα των τραπεζών. Καλά. Δηλαδή, μας υποχρεώνει να ανοίξουμε όλοι λογαριασμούς στην μια τράπεζα. Είστε κατά δηλαδή αυτού του μέτρου. Δεν με ρωτήσατε αυτό. Εγώ σας λέω ότι είναι το σημαντικό. Σας ρωτάω, είστε κατά, διότι ακούστε, είναι ένας τρόπος διεθνώς να παταχθεί φοροδιαφυγή, έτσι δεν είναι. Εγώ θα μπορούσα να πω εύκολα κάνοντας αντιπολίτευση και το ξέρετε, ότι είναι κατά. Είναι ένας τρόπος διεθνώς να μην κυκλοφορεί πραγματικά το χρήμα. Ναι, γιατί όχι. Αυτό είναι. Ναι, αλλά είναι ένας τρόπος να ξέρει κανείς τι γίνεται στο μαγαζί την τάδε ώρα και την τάδε στιγμή και να μην υπάρχει ανάγκη αυτών που λέγαμε πριν, των κομμάντων. Λοιπόν, αυτό είναι ένα κομμάτι. Να μιλήσουμε λίγο για κάποια πράγματα. Θα απαντήσετε γι' αυτό. Ναι. Όπου δυσκολεύεστε την κάνετε. Δεν δυσκολεύουμε καθόλου. Εγώ είμαι υπέρ. Στρίβεται δια του αραβόνου. Στο εξωτερικό το θεωρώ πολύ φυσιολογικό λοιπόν, αυτό. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω και στα αγροτικά, γιατί είναι πρόσφατη η ενημέρωση που έχουμε. Μήπως όμως ζώντας στο εξωτερικό έχετε χάσει την επαφή με την Ελλάδα, κύριε Σταθακοπούλου. Είναι εκπληκτική. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε λοιπόν στο τι σκέφτεται το Υπουργείο Οικονομικών να κάνει σήμερα, τώρα που μιλάμε. Από αυτά που είπε και η Νάντια Βαλαβάνη, αλλά και την επαφή με το Υπουργείο, σκέφτεται, γιατί έρχονται οι δηλώσεις, οι φορολογικές, μιας και μιλάμε για πραγματική οικονομία και πραγματικότητα. Σκέφτεται ότι την επιδότηση η οποία φορολογούνταν μέχρι τότε να μην υπάρχει φορολογίες επιδοτήσεις καθόλου, μόνο στο εισόδημα και να ανέβει το όριο στα 12.000, ειδικά για τους αγρότες. Αυτό ήταν μια δέσμευση που είχαμε στο πρόγραμμα το αγροτικό. Όπως επίσης να έχουμε για τα ανίσπραχτα ενοίκια, το οποίο είναι σοβαρό το θέμα. Είναι και άδικο. Τώρα πια θα υπάρχει μια πρωτολογία στις καινούριες μας δηλώσεις που θα κάνουμε σε μια εβδομάδα, να φαίνεται τα ανίσπραχτα ενοίκια και να μην φορολογούνται. Γιατί όπως ξέρετε, με τον νόμο που υπήρχε, απριόρι φορολογούνταν και τα ανίσπραχτα, εφόσον είχε ένα συμβόλαιο. Αυτό είναι σημαντικό. Και επίσης για τα μπλοκάκια, θα γίνουν πάρα πολλές αλλαγές σε σχέση με αυτούς που είναι και σε μια και μισθωτή και έχουν και μπλοκάκι, ούτως ώστε να μέχρι κάποιο όριο να φορολογούνται με τον όρο του μισθωτού. Γιατί υπήρξε μεγάλη αδικία σε αυτούς τους ανθρώπους, έπαιρναν ας πούμε τα μισά τους χρήματα που βγάζανε, 40% και 45% σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους που ήταν στο ΤΕΒΕ. Λοιπόν, προσπαθούμε κύριε Λογοθέτη, μέσα από πραγματικές παρεμβάσεις στην ανθρώπινη κατάσταση και στην πραγματική οικονομία, να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ανθρώπων και να δούμε τις αδικίες όπου χρειάζονται. Τώρα, επειδή θέλω να το πω αυτό ξεκάθαρα, πριν έρθω εδώ, ήταν και μεγάλη μου αγωνία να δω, γιατί υπάρχουν άπειρα δημοσιεύματα, κυρίως στην Καθημερινή, στην Εφημερίδα,
που λένε για το ΦΠΑ στα νησιά, διότι είναι κουραστικό, το διαβάζω παντού. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμιά τέτοια απόφαση για αύξηση ή για όλα αυτά που λέγονται το 3%, κάποιοι σπαίνονται διάφορες ειδήσεις. Δεν υπάρχει ειδήσεις. Τίποτα. Δεν υπάρχει συμφωνία. Να συμφωνήσουμε σε αυτό. Όταν θα υπάρξει συμφωνία, θα μάθουμε τι υπάρχει μέσα. Δεν συζητάμε συμφωνία για το ΦΠΑ. Ωραία. Άρα είναι εκτός συμφωνίας σίγουρα. Ναι, για τα εργασιακά συζητάτε. Όχι, σας είπα ότι είναι κόκκινες γραμμές. Η κάρτα όμως, η κάρτα παραμένει. Νομίζω ναι, αυτό είναι κάτι που θα γίνει. Η κάρτα θα μπει, έτσι. Και να ρωτήσω κάτι τώρα, η Σάμους, που την αγαπάτε και είστε εδώ καθημερινά, όπως είπατε, είναι η νησί που ζει στην πολυτέλεια. Όχι βέβαια, αυτό σας λέω. Ναι, ότι για αυτό σας λέω, ο φόρος πολυτέλειας που λέγανε διαμονής, αυτά δεν ισχύουν. Ναι. Γιατί έγινε επίσης. Μας μπαίνει η κάρτα, γιατί όπως είπε και ο κύριος Τσίπρας, είναι από το κομμάτι της συνέντευξης που είδα στον κύριο Χατζηνικολάου, ότι υπάρχουν νησιά όπου διαβιώνουν στην πολυτέλεια. Και σε αυτά... Όχι, Σάμος δεν είναι. Όπως επίσης. Ναι, θα μας βάζετε μέσα και βάζετε μέσα και την Πάτμο και βάζετε μέσα και την. Για λέτε για την κάρτα. Για την κάρτα. Η κάρτα τι είναι. Και μπαίνει και η κάρτα. Όταν κάποιος έχει χρήματα στην τράπεζα, μπορεί να έχει την κάρτα του και να ψωνίζει όχι αυτός με κανονικό έχει... χρήμα. Αυτός που δεν έχει θα ψωνίζει κανονικά. Και αυτός που δεν έχει θα έχει πάνω από 70 ευρώ για να ψωνίσει. Τώρα μου λέτε κάτι που. Αν έχει κάποιο, άμα το έχει κάποια στιγμή, δεν μπορεί να ψωνίσει. Μου λέτε αυτά που δεν είναι. Δηλαδή κάποιο που δεν έχει καθόλου λεφτά θα ψωνίζει πάνω από 70 ευρώ. Δεν έχει καθόλου λεφτά στην τράπεζα. Κύριε Σβανιά, θα τοποθετούν τα χρήματα στην τράπεζα και θα λειτουργεί έτσι. Καταρχήν, το ζήτημα το οποίο πολύ καλά θέσατε και όντως φωνάξαμε και εμείς σαν κομματικές οργανώσεις, είναι για τα νησιά. Θυμάστε ότι υπήρξε μια σκέψη για τα 3.000... 3%. 3.000%. Ναι, αυτά δεν ισχύουν, γιατί δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ναι. Αυτά όλα έχουν επαρθεί πίσω. Ξέρετε, μερικές φορές είναι ασκήσεις επί χάρτου, οι οποίες βέβαια ξέρετε, υπάρχουν διαρροές από τα Υπουργεία. Ξέρετε πώς το λέει ο λαός αυτό. Αυτές είναι διαρροές επίσης. Ναι, λοιπόν, αυτά δεν ισχύουν, ακούστε με, γιατί όντως... Είσαι του κασίδι το κεφάλι. Όντως, όχι βέβαια. Τώρα, εντάξει, μα είναι να τα λέμε, είπαμε για τους... Είχαμε πει για ράμπο φοροεισπράκτορες. Δεν είχαμε πει για αυτά που λένε για τουρίστες οι οποίοι θα έρχονται και θα επιστρατεύονται. Καλά. Δεν ήταν, εμείς τα είπαμε. Σωστά είπα αυτά. Λέτε για αυτούς. Για το... Δημόσια τα είχε πει ο κ. Βαρουφάκης. Μια καλή ιδέα που είχαμε εξετάσει ήταν ότι εμένα με ενδιαφέρει. Και να κάνει undercover, εμένα, δηλαδή το ρόλο του μυστικού πράκτορα. Εμένα με ενδιαφέρει. Καλά, αυτά ναι. Ακούσατε τι είπε ο κ. Δεν τα είπα εγώ. Λοιπόν, εμένα με ενδιαφέρει τι θα γίνει εδώ τώρα στη Σάμο, που δεν είναι ένα νησί ούτε κοσμοπολίτικο, που είναι ένα νησί που το έχει πλήξει πάρα πολύ η κρίση και πρέπει όχι μόνο να έχει τουρισμό και πρέπει να επιβιώσει ο πληθυσμός του, το οποίο το ζούμε όλοι μας αυτό και εγώ ίδια και το χειμώνα και να μπορεί να αντέξει ο κόσμος για να τα βγάλει πέρα. Αυτό είναι δέσμευση ότι με κάθε... Η κάρτα που βοηθάει σε αυτό. Η κάρτα βοηθάει στη φοροδιαφυγή, την περίοδο του τουρισμού, τουρισμού. Λοιπόν. Και νομίζω ότι ξέρετε πολύ καλά ότι το 90% των Σαμιωτών δεν θα αγοράσει κάθε μέρα πάνω από 70 ευρώ ψώνια, έτσι. Λοιπόν, όχι, σας παρακαλώ. Βέβαια. Δεν διαφωνώ καθόλου. Δεν είναι... Εμείς μιλάμε τώρα, ξέρουμε πολύ καλά τι λέμε. Λοιπόν, θα άρα, δούμε τώρα να 70, κάτι, αλλά μην μένουμε στην κάρτα. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι οι μαγαζάτορες μας είπαν ότι, δύο λεπτά, ότι οι τουρίστες ψωνίζουν με κάρτα. Ναι, επιτρέψουμε μια και αυτά. Εάν βρεθούμε εμείς οι τρεις και φάμε σε ένα εστιατόριο και μας έρθει ο λογαριασμός 75 ευρώ, σε ποια είναι η κάρτα θα χρεωθεί. Θα το μοιράσουμε για τρία και δεν θα πληρώσουμε καθόλου. Θα πάμε σε ευρωπαϊκές πρακτικές. Θα πάμε σε ευρωπαϊκές πρακτικές. Στα τρία. Στην Ευρώπη. Τα σπάνε. Τα σπάνε και πληρώνουν. Και μάλιστα ο καθένας ό,τι πάρει. Δεν υπάρχει καν το ρεφενέ. Όχι, έτσι. Και την πληρώνουν μέσω κάρτα δια τρία. Σωστό. Σωστό. Έρχονται τρεις λογαριασμοί κτλ. Είναι καινούριο. Θα φαίνεται σε εμάς δεν θα έχει κόστος. Έτσι. Ενδεχόμενα να έχει στο θύσμιο τον ταβερνιάρη που μέχρι τώρα μπορεί να τα έπαιρνε μαύρα και τώρα θα τα πάρει. Για να λέμε και την αλήθεια. Ακούστε να σα πω κάτι. Ζούμε σε ένα κράτος που πολλές φορές το έχουμε υποτιμήσει. Mm-hmm. Το έχουμε υποτιμήσει για το πόσα γνωρίζει η διοίκηση, πόσα γνωρίζει ο κρατικός μηχανισμός, πόσα δεν γνωρίζει. Συγγνώμη, ήθελε και το κράτος όμως. Ακούστε με. Λέμε την και αυτό είναι το οποίο μας έχει πολύ. Την ερχόταν αυτή τη συναλλαγή, έκανε το μάτι. Ήθελε, όχι το κράτος. Τον η ήθελε, μαύρη συναλλαγή είναι τον ήθελε, την ήθελε η πολιτική ηγεσία του κράτους αυτού, ναι. Γιατί ήθελε να είναι μόνιμα ευχάριστη στους πολίτες. Mm-hmm. Ήξερε ότι μπορούσε να βρει χρηματοδότηση έξωθεν, την είχε δεδομένη. Και κατά αυτόν τον τρόπο προχωρούσε κάνοντας τον καλό. Εγώ τώρα, επειδή είμαι ένας νέος άνθρωπος και θέλω να λέω τα πράγματα πέρα από παρατάξεις και πέρα από τη κυβέρνηση, να πούμε τι υπάρχει. Υπάρχει ένα κράτος που ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει μια παραοικονομία. Υπάρχει, υπάρχει. Προσδιορίζεται περίπου στο 25 με 30%. Αυτό είναι γνωστό, ξέρω ότι είχα διατελέσει και στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για δύο χρόνια. Είναι γνωστό και στο Υπουργείο.
δεν πατάχθηκε ποτέ με το πολύ εύκολο μέτρο το οποίο λέμε όλοι μεταξύ μας. Ρε παιδί μου, ας βάλουν τις αποδείξεις στην εφορία. Θα είχε ένα νόημα. Να είχες δηλαδή ότι ό,τι εμφανίσεις ως έξοδο, τόσο απλό, κύριε Σβάνια, το καταλαβαίνετε. Θα ζητάγαμε αποδείξεις από παντού, θα τσακωνόμασταν εμείς οι τρεις για το ποιος θα πάρει την απόδειξη των 70 ευρώ και θα τα δικαιολογούσε από την εφορία του και θα εξέπτυταν από τη φορολογική του δήλωση και θα εμφανιζόταν όλη η παραοικονομία μπροστά. Σωστά. Έχουμε μια ιδιοτροπία. Αυτό, έχει γίνει, δεν έχει γίνει ακόμα. Και όταν δοκιμάστηκε να γίνει, έγινε με μια μικρή τέτοια, τότε ήταν με τον κύριο Παπακοσταντίου και απεσήρθη. Μπράβο, και απεσήρθη γιατί εφαρμόστηκε τεχνιέντος διαφορετικά. Και είχε μεγαλύτερο κόστος γιατί ήταν τμηματικό. Είχε από αποδείξεις από συγκεκριμένα πράγματα, όχι από όλα κτλ. Με δειγματοληπτικού αλληλεγγύη. Να το πούμε αυτό για να το καταλάβει ο κόσμος. Γιατί λοιπόν αυτό το δύσμηνο το ελληνικό κράτος επέλεγε τόσα χρόνια να καλύπτει αυτό το 25% παραοικονομία. Γιατί η ελληνική οικονομία είχε μια ιδιαιτερότητα. Το 95% των επιχειρήσεών της είναι ή μικρές ή πολύ μικρές. Δηλαδή είναι οικογενειακές επιχειρήσεις. Έτσι, έχετε δίκιο σε αυτό. Έτσι δεν είναι. Όταν λοιπόν οι επιχειρήσεις αυτές είναι οικογενειακές, είναι πολύ μικρές και ξέρουμε ότι μεγάλο κομμάτι των προσδοκόμενων εσόδων είναι και η φοροαποφυγή. Επιβιώνουν πατώντας πάνω σε αυτό το 20-25%. Οι μεγάλες επιχειρήσεις, να θυμίσω σε όλους, ότι κόβουν πάντα αποδείξεις και κινούνται με ένα πλαίσιο διαφανές, γιατί δεν έχουν δυνατότητα μια επώνυμη μεγάλη επιχείρηση να ελέγξει τον υπάλληλο που είναι στην ταμιακή μηχανή. Εάν λοιπόν δώσει τη δικαίωμα στον υπάλληλο που είναι στην ταμιακή μηχανή να κρύψει ένα προϊόν μη συμπεριλαμβανομένο αυτού του προϊόντος στην απόδειξη, θα το πάρει προς όφελός του. Άρα η επιχείρηση, γι' αυτό έχει και κάμερες, έχει ταμιακές αυτόματες που περνάνε με το χέρι κτλ. Έχει ασφάλεια στην πόρτα να μην βγει κανένα προϊόν έξω, για να μην κλέβουν οι ίδιοι υπάλληλοι την επιχείρηση. Ναι. Αυτές οι επιχειρήσεις δεν φοροαποφεύγουν έτσι, φοροαποφεύγουν με τις τριγωνικές συναλλαγές που ψάχνουμε να βρούμε. Έτσι. Αφορούν τις μικρές, το μπακάλικο της γειτονιάς, το οποίο μπορεί να σου κόψει ένα προϊόν γιατί δεν κρατάει αποθήκη κλπ. Πρέπει να αρχίσουμε αυτό που λέω. Και το αξεσουάρ της Μύκονο. Μισό λεπτάκι. Μπορεί. Γιατί κάνει τζίρο η Μύκονο σε όλη την Ελλάδα. Είναι όμω εκείνο εκεί. Όταν είναι δεν γίνονται ονομαστικές. Τοπικό και ανήκει σε έναν ιδιοκτήτη. Όταν δεν γίνονται όμω ονομαστικές αποδείξεις, δεν μπορεί να μαζέψει τίποτα. Εάν απόδειξη δεν έχει το όνομα αυτού που έκανε. Κύριε Σβανιά, εγώ θεωρώ πάντα ότι η κρίση είναι μια ευκαιρία. Ναι. Το λέω παντού. Ναι. Θεωρώ λοιπόν ότι σε ευκαιρία αυτό. Ευκαιρία σε αυτά, γιατί σε όλα. Στα άλλα λίγο. Είναι μια ευκαιρία να πούμε πράγματα, κύριε Σβαρνιά. Ναι. Και να αρχίσουμε μεταξύ μας να συμφωνούμε. Ναι. Θεωρώ ότι δεν πρέπει κανείς καταρχήν να επιχαίρει για την αποτυχία του άλλου. Ναι. Πρέπει να συνδράμει σε αυτή και να προσπαθεί να βρει το κοινό πλαίσιο στο οποίο θα μπορέσει να συνοηθεί τουλάχιστον στα αυτονόητα. Μπορεί να διαφωνούμε ποιος είναι ο τελικός στόχος ή σκοπός. Όπως είναι πολύ σωστά και φίλοι μου Βιεννία, η κοινωνία, οι δεξιοί τη θεωρούν ταξική. Το ίδιο βέβαια κάνει και το κουκουέ, έτσι. Ναι. Κάποιοι άλλοι θα θεωρούν ότι δεν πρέπει να υπάρχει μια ταξική κοινωνία, θα πρέπει να είναι όλη η κοινωνία ίσα και όμοια, όλα ίδια κτλ. Είναι μια πολιτική θεώρηση ρομαντική, μπορούμε να συζητήσουμε. Ίσα. Αυτό. Ωραία. Μπορούμε να συζητάμε πολλές ώρες γι' αυτό. Πρέπει όμως την ίδια στιγμή να συζητήσουμε για το πώς θα έχουμε εισπράξει στο φορολογικό μας μηχανισμό. Ναι, ναι. Γιατί και τα κομμουνιστικά καθεστώτα έχουν εισπράξει στο κομμουνιστικό φορολογικό του καθεστώς. Απλώς κάνουν εσωτερικές. Τις κάνουν εσωτερικά. Τις κάνουν προκαταβολικά. Βλέπω ότι έχω να πληρώνω για να σου δίνω. Θέλω λοιπόν να πω ότι πρέπει να δούμε καταρχήν τη βάση της καθημερινότητάς μας, να αποφασίσουμε σε αυτό, να ξέρουμε τις αδυναμίες μας ως κράτος. Δεν είμαστε μόνο νησιωτικό κράτος, είμαστε ένα κράτος με μικρή επιχειρηματικότητα, οικογενειακή, με χαμηλή παραγωγή. Το μοντέλο της κατανάλωσης που ήταν καπιταλιστικό μοντέλο της τελευταίας 20ετίας, δηλαδή αυτό που λέτε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι πρέπει να ενισχύσουμε τους μισθούς. Για να μπορέσει ο κόσμος να έχει λεφτά, να καταναλώσει κατά προϊόντα, βασικά, να κινηθεί η αγορά για να υπάρχουν έσοδα, ήταν ένα καπιταλιστικό μοντέλο. Δεν λέμε κινηθεί το μπακάλικο. Κινηθεί το μπακάλικο, δεν λέμε τώρα η haute couture. Όχι, δεν κινηθεί η αγορά αυτοκινήτων. Οι μεγάλες αγορές τότε γινόντουσαν, και αυτό το φέρνετε στην αγορά, σε προϊόντα όπως είναι οι υπολογιστές, οι τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα κτλ. Ας πάμε και στη σύντηση, τα κυρλαίες εστιατόρια κτλ. Αυτό ήταν η κατανάλωση, η καινούργια αγορά. Τώρα όχι βέβαια. Προσέξτε τώρα. Ποιο είναι το πρόβλημα σε αυτό το μοντέλο? Λέω για το παλιότερο μοντέλο. Είχε δοκιμαστεί, να σας πω κάτι, και εμείς φέρουμε ευθύνες. Και εμείς είχαμε καλλιεργήσει σε παλιότερες κυβερνήσεις αυτό το μοντέλο. Ήταν ένα μοντέλο που επικρατούσε παλιότερα. Ξέρετε πότε επικράτησε? Όταν υπήρχε πολλά χρήματα. Όταν σε έπαιρνε τράπεζα τηλέφωνο και σου είπε πάρε ένα δάνειο.
Γιατί υπήρχε χρήμα και έπρεπε το χρήμα αυτό να κινηθεί. Έλεγε λοιπόν. Δεν σου έλεγε παρένταξη. Το έστειλε στο σπίτι και έλεγε και έγραψε έλεγε... το. Ναι. Κύριε Νομοθέτη, αυτά που μου λέτε όμως είναι ναι. μια ολόκληρη πολιτική ευρωπαϊκή πάνω στον καταναλωτισμό. Σωστό. Που αποφάσισε ξαφνικά η Ευρώπη να ζητήσει τα λεφτά τη πίσω επειδή το σύστημα του καπιταλιστικού λοιπόν. Διαλύεται. Ερώτημα τώρα. Έτσι. Ένα τελευταίο. Αυτό το έκαναν όμως τεχνιέντο πώ παγίδευσαν τον κόσμο. Όχι, ο καπιταλισμό κρίνει τα ρέστα. Τώρα θέλει πίσω τα χρήματα. Το έκανε όμως. Δεν μπορεί να πει κανεί ότι δεν μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Και εσείς, αν πάρετε τα χρήματα, μην τα μοιράσετε στο να γίνει πάλι κατανάλωση. Όχι, δεν πρόκειται. Εμείς θέλουμε να μιλάμε να γίνουν θέσει εργασία. Νομίζω ότι το είπαμε χίλιε φορέ. Εμείς, σαν κράτο, και να το πούμε, έχουμε πρόβλημα στην ανάπτυξη. Ανάπτυξη. Έχουμε πρόβλημα λοιπόν στην παραγωγή. Είμαστε ένα κράτο που εισάγει το μεγαλύτερο κομμάτι αυτών που καταναλώνει. Θα μπορούσε να παράξει, αλλά ό,τι παράγει, όποιο το έχει στα χέρια του, λέει ότι το ξεπουλάει. Και όχι μόνο γιατί για παράδειγμα, ξέρετε τι γίνεται στη Χαλκιδική. Βεβαίως. Με το χρυσό. Ξέρετε που έχουμε βρεθεί σε αυτό. Τι? Δεν συμφωνούμε στο τίμημα, δεν συμφωνούμε στις περιβαλλοντολογικές μελέτες. Πού τελικά δεν συμφωνούμε? Εδώ στο αντίστοιχο, στο δικό μας το νησί, θα πρέπει να συμφωνήσουμε εάν μια ιδιωτική διαχείριση του αεροδρομίου θα βοηθούσε ή όχι. Και πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα στους πολίτες τι σημαίνει ιδιωτική διαχείριση του αεροδρομίου. Mm-hmm. Έτσι, πόσο εξυπηρετεί όλες τις ομάδες ανθρώπων που εργάζονται. Για τις αεροπορικές εταιρείες. Στο El Venizelos έχετε ένα παράδειγμα. Ξέρετε ότι είναι από τα πιο ακριβά αεροδρόμια. Όχι, και ήταν η για συμφωνία. Το, και για το πολύ κακή συμφωνία. Και για το εισιτήριο προβλέπει. Αυτό λέμε. Αυτό νομίζω η συμφωνία. 8 ευρώ νομίζω την πρώτη χρονιά και 10 μετά κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα τη συμφωνία. Κάθε τι δημόσιο δεν είναι και το καλύτερο. Όπως και κάθε τι δημόσιο δεν είναι και άμεμπτο. Για να μην έχουμε δαιμονικά. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε. Υπάρχουν τα ΣΔΙΤ, τα ξέρετε. Επιδεξιά τα οποία όμως δεν πήγαν καλά. Ο φίλος Πολεωρίδης ήταν αυτός ο οποίος τα εισήγαγε. Δεν πήγαν καλά γιατί είχε αγκυλώσει το τι θα μπορέσουμε να αποκρατικοποιήσουμε υπό τη μορφή ΣΔΙ. Δηλαδή, όταν προσφέρει. Γιατί οι συμφωνίες πολλές φορές ήταν μόνο προς όφελος των ιδιωτών ή γινόταν με ένα τέτοιο τρόπο που δεν μπορούσαν να καταλήξουν, τα ξέρετε. Και στην υγεία του. Το ίδιο θα συμβεί λοιπόν και τώρα. Δεν αλλάξαν οι συνθήκες και μάλιστα τώρα οι προϋποθέσεις χρηματοδότησης είναι πολύ πιο δύσκολες. Γιατί δεν είναι απεριόριστο ο χρόνος. Δύο κουβέντες από καθένα. Αν κάτσουμε εδώ, θα κλείσουμε το 10 ώρο. Μπορούμε. Λοιπόν, μπορούμε, είμαι σίγουρο. Κύριε Λογοθέτη, δύο λόγια και θα ήθελα να κλείσουμε την κυρία Σταθακοπούλου, γιατί είναι ίσως και η τελευταία φορά που επιφιλοξενώ εδώ. Θα μας τα πει εκείνη γιατί. Το πάτε συναισθηματικά τώρα. Ναι, το πάω συναισθηματικά. Να ευχηθούμε λοιπόν σε ευγενία καταρχήν. Καλή πορεία σε ό,τι προκύψει, θα μας πει. Τώρα, για τα πολιτικά να πούμε λίγο. Για μας είναι, όπως σας είπα, η κρίση μια ευκαιρία. Η κυβέρνησή μας αποδοκιμάστηκε. Mm-hmm. Η άσκηση πολιτικής αποδοκιμάστηκε και μάλιστα αποδοκιμάστηκε με έναν πολύ έτσι ακραίο τρόπο. Τα ποσοστά ήταν μεγάλα και κατακλυσμιαία για την ήττα μας. Έχουμε μπει σε μια δύσκολη περίοδο και για τη χώρα, σε μια εσωτερική, ας θέλετε, αναζήτηση για να δούμε τι ακριβώς έφταιξε και πού χάσαμε στην πορεία την επαφή μας με τον κόσμο, καθότι όπως ξέρετε τα ποσοστά τα οποία λάβαμε ήταν από τα χαμηλότερα που έχουμε λάβει ποτέ και δεν θεωρώ ότι λίγα χρόνια πριν να συζητούσε κανείς ότι η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας θα βρισκόταν σε αυτή τη δυσάρεστη, την οδυνηρή ήττα που ευρέθη στις πρόσφατες εκλογές θα μπορούσε να το πιστέψει αν το σκεφτότανε. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι μας έχει ξυπνήσει αυτό, μας έχει βάλει σε μια διαδικασία να δούμε ακριβώς πού χάσαμε στην πορεία την επαφή μας με τον κόσμο, ο οποίος έχει τις ίδιες αντιλήψεις με εμάς. Σε αυτή τη διαδικασία έχουμε πέσει όλοι και προσπαθούμε να ακούσουμε την κοινωνία και αυτό κάνουμε το τελευταίο διάστημα και εδώ αλλά και σε άλλες περιοχές και καλό και όσους θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό το διάλογο να μην διστάσουν. Είναι η ώρα να το κάνουν, να συμμετέχουμε, έχουμε πιο μεγάλες συλλογικότητες που είπε η κυρία Σταθακοπούλου και σε αυτή τη φάση είμαστε. Θα διαμορφώσουμε λοιπόν και εμείς την καινούργια πρότασή μας, νομίζω σε πιο, εγώ αυτό είμαι υπέρμαχος, σε ένα πιο ανθρώπινο πλαίσιο, σε ένα πλαίσιο πιο κοντά στον πολίτη και στις ανάγκες του, ένα καινούριο αφήγημα του πώς ασκείται η πολιτική και εκεί νομίζω ότι θα ξαναβρούμε αρκετά αυτιά να μας ακούν, τα οποία χάσαμε σε αυτή την πορεία και τα οποία μπορεί να βρέθηκαν και ακόμα και σε παρατάξεις που ιδεολογικά δεν είχαν καμία σχέση. Αυτό είναι για μας η προσπάθειά μας, παράλληλα με το να προσπαθήσουμε. Και εδώ είμαστε ανοιχτοί στο να στηρίξουμε οποιαδήποτε προσπάθεια μπαίνει μπροστά για το εθνικό συμφέρον. Αρκεί αυτή η προσπάθεια να είναι καταρχήν ειλικρινής και ανιδιοτελής. Δηλαδή να μην έχει ως βασικό στόχο την, την συνέχιση της εξουσίας, ας το πούμε έτσι, την παρακράτηση
γιατί παρακάτσανε αν είναι, με συγχωρείς για τον όρο, αλλά έτσι θα είναι, εάν εξαπατηθεί κάποιος. Επομένως, μέσα σε αυτό το διάλογο και για το εθνικό συμφέρον είμαστε ανοιχτοί και αυτό θα κάνουμε από εδώ και στο εξής. Φαίνεται ότι ο κύριος λογοθέτης ανήκει σε ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, μου φαίνεται, που είναι πολύ κοντά σε αυτό που λέμε νέος τρόπος αντίληψης για την πολιτική. Το χαιρετίζω αυτό, δηλαδή ο πολιτικός μαζί με τον κόσμο και κοντά στον κόσμο και όχι κάποιος έξω με κοστούμια και περνάμε καλά στα καλά εστιατόρια. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, που σημαίνει ακούω αφού γκράζομαι. Πάντως αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο σκοπός της κυβέρνησης είναι να υπάρξει όσο το δυνατόν συντομότερα αυτή η συμφωνία, η οποία καλύπτει όσο το δυνατόν το μεγαλύτερο εύρος από τα επίδικα ζητήματα που τελούνται υπό τη διαπραγμάτευση. Αυτό, επειδή ο χρόνος κυλάει, σημαίνει ότι και είναι δύσκολα τα πράγματα και το γνωρίζουμε, ότι μπορούμε να φτάσουμε μέχρι τέλος του Μάη και ενδεχομένως μέσα στον Ιούνιο να έχουμε μια τελική συμφωνία. Να σημειωθεί ότι έχουμε σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, παραμένουν ωστόσο ζητήματα ακόμα ανοιχτά, αυτά που είπαμε. Και επίσης ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κύριε λογοθέτη, αλλά δεν είναι εδώ και το ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει να απαντήσουν και το ΚΚΕ συγκεκριμένα στα θέματα των ομαδικών απολύσεων, δηλαδή τι πιστεύουν αυτοί, να τα δεχτούμε ή όχι. Τις μειώσεις των συντάξεων, το ΦΠΑ στα νησιά που είπαμε ότι εμείς δεν θέλουμε, τις αυξήσεις, γιατί οι ξένοι το βλέπουν σαν ξερολούκουμο τα νησιά, το φαντασιώνονται, αλλά δεν ξέρουν την πραγματικότητα που βιώνουμε εμείς. Και η κυβέρνηση έχει τηρήσει λοιπόν τις δεσμεύσεις που έχει κάνει με το λαό. Οι εταίροι δεν τηρούν τις συμφωνίες τους, αυτό πρέπει να το ξέρετε. Και θέλω να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε στο παιχνίδι εντελώς ανιδιοτελώς. Και αυτό είναι το πρόβλημα, κύριε λογοθέτη, για το κεφάλαιο και για τους ανθρώπους που μέχρι τώρα ήταν πίσω από τις αποφάσεις. Βλέπετε οικογένειες οι οποίες διοικούσαν την Ελλάδα. Κάποια στιγμή σε μια κεντρική επιτροπή αυτό που ακούστηκε μετά τις εκλογές είναι αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποφασίσει να τα σπάσει με τον ντόπιο κεφάλαιο στην ουσία. Και βλέπουμε τώρα ότι μέσω της ΕΡΤ αλλά και άλλων νομοσχεδίων που θα φέρουμε για τις συχνότητες, όπως αυτά που γίνονται για το ποδόσφαιρο, έχουμε αποφασίσει και αυτά που θα γίνουν για τα καύσιμα, να σπάσουμε λίγο κάποια δεδομένα συνδιαλλαγής με τον ντόπιο κεφάλαιο, γιατί δεν είναι μόνο το ξένο, είναι και αυτοί που είναι πίσω από εδώ. Βεβαίως, ίσως εκεί μας θεωρείται ρομαντικούς, αλλά εμείς θα το κάνουμε και θα το προσπαθήσουμε με κάθε κόστος. Και πρέπει να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χαίρεται που ακούει ότι κάνει αυτοκριτική ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, γιατί από ό,τι φαίνεται ο κ. Σαμαράς δεν κάνει. Γιατί είναι μέσα στο DNA του ΣΥΡΙΖΑ πράγματα τα οποία τον κατηγορούν να κάνει αυτοκριτική, να λέει για τα σφάλματά του και να λέει τι θα πρέπει να αλλάξει. Οπότε χαίρομαι να ακούω ότι θα συμβεί αυτό και σε ένα άλλο κόμμα. Τώρα, όσον αφορά τη δική μου θέση, εγώ φεύγω από την γραμματεία της Νομαρχιακής Επιτροπής, παραμένω στην Νομαρχιακή, διότι θα επιστρέψω στον ΟΚΑΝΑ, θα δουλέψω πάνω στη διαπίστωση αναγκών ακριβώς αυτά των ανθρώπων που είναι σε χρήση. Και γιατί το όνειρό μου ήταν πια να χτίσουμε ένα πρόσωπο στο κέντρο της Αθήνας πολύ καλύτερο και να υπάρχει χώρος για αυτούς τους ανθρώπους να κινηθούν. Φεύγω λοιπόν ξανά στη δουλειά μου για να μπορέσω τώρα μέσα από τις καινούριες προϋποθέσεις που φέρνει αυτή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, άλλωστε όντας το κόμμα σαν συντονίστρια των εξαρτήσεων και ήμουν ένα κομμάτι το οποίο όχι μόνο εγώ μαζί με όλη μου την ομάδα καταφέραμε να φέρουμε σε πέρα στο νόμο 41-39 που πέρασε τον κύριο Ρουπακιώτη και τον ψηφίσαμε. Δηλαδή μια πιο δίκαιη λύση για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι χρήστες για τη φυλάκησή τους ή μη. Ταυτόχρονα λοιπόν θέλουμε να βελτιώσουμε ξανά αυτόν τον νόμο, να προχωρήσουμε σε δομές του ΟΚΑΝΑ και του ΚΕΘΕΑ οι οποίες ήταν πιο ουσιαστικές, ακόμα και εδώ στον τόπο μας και στα νησιά που υπάρχει κατάχρηση του αλκοόλ, να προχωρήσουμε σε νέα σχέδια. Και επειδή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τα θέλει αυτά και έχει δεσμευτεί, είμαι ένας από αυτούς που θα προσπαθήσουν να τα υλοποιήσουν. Γι' αυτό το λόγο, κοιτώντας το πιο μεγάλο, αφήνω το ΣΥΡΙΖΑ ΣΑΜΟΥ σε πάρα πολύ καλά χέρια. Ακόμα δεν έχει τελειώσει. Θα ανακοινωθεί το όνομα του αντικαταστάτη μου στην Νομαρχιακή. Α, έχετε προχωρήσει ήδη στις διαδικασίες. Ναι, σε μία-δύο εβδομάδες θα έχουμε τον καινούριο γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν θα είναι κανένα άλλο μέσα από την Νομαρχιακή Επιτροπή. Πιστεύω ότι η εμπειρία που είχα εδώ είναι τόσο πολύτιμη σε σχέση με αυτά που λέγαμε για την καθημερινότητα του πολίτη, για το πώς η Αθήνα δεν μπορεί να ακούσει καθόλου τι γίνεται με την περιφέρεια και αυτή η περίφημη νησιωτικότητα είναι μόνο κενό γράμμα. Και πιστεύω ότι σε αυτό μπορώ να βοηθήσω. Είπατε τον αντικαταστατέ, άρα δεν θα είναι γυναίκα, έτσι. Ή τι είναι τον, όχι. Έχετε δίκιο. Απλά εμένα το λεκτικό μου. Δεν θα είναι γυναίκα, θα είναι άντρας. Μπορεί, θα δούμε. Μάλιστα. Λοιπόν.
Θα το δούμε. Θα έχει και αυτό ενδιαφέρον, γιατί είχατε και έντονα εσωκομματικά όπως όλα τα κόμματα εξουσίας και εδώ. Mm-hmm. Να σας ευχαριστήσω και τους δυο, να ευχαριστήσω την κυρία Σταθακοπούλου, να ευχαριστήσω τον κύριο Μάνο Λογοθέτη, να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μέχρι την ώρα εδώ συντονισμένοι στη Σαμιακή Τηλεόραση και να ευχηθώ μια όμορφη συνέχεια, ένα καλό βράδυ.